Και από την Νεάλη Καρνασό και την Εύη Σπανού και την εθελοντική αιμοδοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πάμε στα Σφακιά, καθώς εκεί κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στην ιστορική Παναγία τη Θημιανή στα Σφακιά. Θα τελεστεί ο επίσημος εορτασμός για την συγκεκριμένη επέτειο. Πάμε στα Σφακιά, πάμε να συνομιλήσουμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο πολιτισμού και παιδείας στο Δήμο Σφακίων, την κυρία Αφροδίτη Σφινιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Μια ιστορική στιγμή και για την περιοχή των Σφακίων. Είστε ιδιαίτερα δραστήριοι εκεί στα Σφακιά και έχουμε και την επίσημη πρώτη, κατά κάποιο τρόπο, του επίσημου εορτασμού της συμπλήρωσης των 200 ετών. Ναι, θα μου επιτρέψετε πριν από αυτό να απολογηθώ, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να σας είχα εξασφαλίσει ένα μορφότερο πλάνο, όπως αυτό που θα μπορούσα να σας προσφέρω από την αυλή της Θεμιανής Παναγίας με θέα το Λιβικό Πέλαγος, αλλά σε περίπτωση που το επιθυμείτε, επιφυλάσσομαι για μια επόμενη σύνδεση. Βέβαια, θα στείλουμε συνεργείο και σας Σφακιά να πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση, αν και δείχνουμε πλάνα και από την περιοχή σας, οπότε... Οπότε ωραία, δεν το βλέπω χαρά. Εγώ. Τέλεια. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιες λεπτομέρειες τώρα, βέβαια. Ναι. Όπως όλοι γνωρίζουμε, φέτος συμπληρώνεται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και έχουμε την τιμή και τη χαρά εμείς στα Σφακιά να διοργανώσουμε την Κυριακή 6 Ιουνίου την επίσημα πρώτη εκδήλωση μνήμης και τελετή, και εναρκτήρια μάλλον τελετή, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες ολόκληρη την Κρήτη. Θεωρώ όμως ήταν κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε από τους αρμόδιους και τους συντελεστές, έτσι τους διοργανωτές, διότι η Θημιανή Παναγία των Σφακίων έχει χαρακτηριστεί και δικαίως ως η Αγία Λαύρα της Κρήτης, μιας και όλοι θα γνωρίζετε ότι τέλη του Μάη του 1821 οπλαρχηγοί από όλη την Κρήτη συγκεντρώθηκαν εκεί και αποφάσισαν και οργάνωσαν την έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη. Μάλιστα, μας είπατε 200 χρόνια, λοιπόν, ναι. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Ναι, θα ακολουθήσουν στην υπόλοιπη Κρήτη. Εμείς έχουμε την τιμή να διοργανώνουμε την εναρκτήρια. Την εναρκτήρια, σωστά. Να αναφερθούμε λίγο όμως και στην έναρξη της τουριστικής σεζόν. Έχουμε να κάνουμε με τα όμορφα Σφακιά εκεί με την ευρύτερη περιοχή. Είστε αισιόδοξοι γενικά? Η Ιωνή είναι θετική? Σαφέστατα, θα πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, γιατί διαφορετικά ύστερα από τη λέλαπα της πανδημίας που όλοι την περάσαμε δύσκολα, νομίζω ότι πρέπει το μέλλον να το οραματιζόμαστε αισιόδοξα. Τα Σφακιά εννοείται ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες. Είναι έτοιμοι όλοι οι επαγγελματίες να δεχτούν τον κόσμο, να τον καλωσορίσουν και εύχομαι να ανταποκριθεί και αυτός και να ζήσουμε όλοι ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι ύστερα από τόσους μήνες εγκλεισμού και απομόνωση σίγουρα, είναι κάτι σίγουρα που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις της περιοχής, να μας δώσετε και λίγο το κλίμα με την ευκαιρία. Ναι. Έχουν ανοίξει όλες οι επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες είναι έτοιμοι, όπως σας είπα. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει επιθυμία και με ιδιαίτερη χαρά θα υποδεχτούμε και θα φιλοξενήσουμε τον κόσμο που θα μας προτιμήσει αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα. Κυρία Σφινιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο χρονικό διάστημα από εξωτερικό χώρο αυτή τη φορά. Το υπόσχομαι. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.